Καλησπέρα σας. Όπως έχουμε πει και σε προηγούμενα DVD, τα οποία γυρίσαμε με τον φίλο Γιώργο Λεκάκη, προσπαθούμε να δώσουμε τις ποικίλες διαστάσεις ενός πρωτοελληνικού πολιτισμού, ξεκινώντας από τον κατακλυσμό του Δευκαλίωνα, του γιου του Προμηθέα, και φτάνοντας μέχρι και τον Τροϊκό Πόλεμο που σταματήσαμε την προηγούμενη εκπομπή. Όμως, πολλά γεγονότα μας υποχρεώνουν να κάνουμε μερικά χρονολογικά πίσω μπρος και γι' αυτό στη συγκεκριμένη εκπομπή που θα γυρίσουμε σήμερα θα σας πούμε για τα θέματα των Ολυμπιακών Αγώνων, πώς ξεκίνησαν, ποιος είναι ο ιδρυτής, πού χρονολογείται η έναρξή τους και άλλες λεπτομέρειες οι οποίες πραγματικά πιστεύουμε ότι είναι άξιες λόγου, πρέπει να είναι σε γνώση των νέων κυρίως Ελλήνων και Ελληνίδων και μπορώ να πω επίτηδες και αυτά τα γεγονότα δεν μας τα διδάσκουν, δεν είναι γνώση των νεοελλήνων και είναι αναγκαίο εμείς να τα προβάλλουμε. Γιώργο μου. Έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί για άλλη μια φορά βλέπουμε έλλειψη παιδείας, έλλειψη να θέλει η παιδεία, ενώ η επίσημη κρατική, να τα πει αυτά στα παιδιά, παρόλο που όπου τα έχουμε πει, και εσείς νεαρά παιδιά και εγώ το έχουμε αυτό το παράδειγμα, ενθουσιάζονται τα παιδιά και τρελαίνονται με αυτά τα κατορθώματα, τις αλήθειες, τα πράγματα. Ένα από αυτά λοιπόν είναι ο αγών. Έχουμε δύο πράγματα στην ελληνική γλώσσα, αγών και άθλος. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Φαντάσου ότι ο αγών είναι ο Θεός. Στη Σκιάθο λατρευόταν ως Θεός. Και σε νόμισμα της Σκιάθου, Πεπάριθος, τότε και η Σκόπελος Πεπάριθος, σωστό, είχε, εικονίζεται σε νόμισμα ο Θεός αγών. Πολύ σημαντικό αυτό. Θεοποιημένος. Ομολογώ ότι δεν το ξέρω. Πρώτη φορά το ακούω. Ναι, ο αγών κρύβει μέσα την αγωνία. Έτσι, κρύβει μέσα του την αγάπη, ίδια ρίζα, για κάτι. Και γιατί ονομάστηκαν Ολυμπιακοί αγώνες αργότερα, γιατί το πραγματικό τους όνομα ήταν Ολύμπια. Δεν ήταν ποτέ Ολυμπιακοί αγώνες. Τα Νέμια, τα Ολύμπια, τα Πίθια και τα Ίστμια. Ήταν οι τέσσερις βασικοί πυλώνες, ας πούμε, συνένωσης των Ελλήνων. Γι' αυτό και τσαντίζομαι με μερικούς που βλέπουν την Ισθμία στην Κόρινθο και λένε «Α, είμαστε στα Ισθμία». Δεν είναι, η πόλη είναι Ισθμία. Τα Ισθμία είναι αγώνες, είναι γιορτές, είναι άλλο πράγμα. Δεν έχεις φτάσει στις γιορτές, έχεις φτάσει στην πόλη, έτσι, έχεις φτάσει στην Ισθμία. Έτσι, και μιλάω και για αυτούς τους φωστήρες που γράφουν τις πινακίδες στην Εθνική Οδό, έτσι, έχουν γράψει λάθος, άλλα αντάλλον. Λοιπόν, στα Ολύμπια λοιπόν, εκεί λοιπόν τι σκέφτηκαν οι Έλληνες, γιατί πολλές φορές το γένος μας, ο τόπος μας και η χώρα μας που λέγεται Ελλάς δεινοπάθησε. Είτε από σεισμούς, πλημμύρες, ηφαίστεια κλπ. Ανακατατάξεις, οι άνθρωποι εκνευρίζονταν. Κατακλυσμούς. Κατακλυσμούς, εκνευρίζονταν ο ένας, τα βάζε με τον άλλον. Για αυτούς όλους τους λόγους δεν είχαμε μια ήρεμη περίοδο, μια ήρεμη γη όπως είναι η Αίγυπτος. Η Αίγυπτος δεν ρακουνήθηκε ποτέ. Δεν είχε κανένα σεισμό ποτέ η Αίγυπτος. Γι' αυτό και βλέπεις και πανάρχια κτίσματα, μεγάλα κτίσματα σε καλή κατάσταση κλπ. Εδώ εμείς οι καημένοι είχαμε σεισμούς, είμαστε σε σεισμογενές έδαφος. Γι' αυτό και έλεγε και στον Πλάτωνα ο ιερέας σου, είχε πει: ξεχνάτε, εμείς εδώ τα έχουμε όλα καταγραμμένα. Όποτε λοιπόν γινόταν αυτό, οι Έλληνες έτρεχαν στα ιερά τους μαντεία, ήταν της Δωδώνης και των Δελφών, κυρίως πήγαν κι άλλα, να πούν τι θα κάνουμε τώρα. Λοιμός έπεσε, συμφορά έπεσε, καταστροφή έπεσε. Ή τι θα κάνουμε. Ή τι θα κάνουμε, ναι. Και πάντα, πάντα η εντολή του Υπουργείου Εσωτερικών και Εξωτερικών, τέτοιο ήταν το μαντίο, αυτή τη δουλειά έπαιζε για να καταλάβετε σήμερα τι ρυθμιστής της ελλαδικού χώρου αλλά και των όλων των κτίσεων και των απικιών των Ελλήνων, τους έλεγε το εξής: συμβρεθείτε όλοι μαζί σε έναν χώρο και γιορτάστε. Για τον Έλληνα τι σημαίνει γιορτή? Γιορτή σημαίνει να κάνω αγωνίσματα, να αγωνιστώ. Και με ποια αγωνίσματα? Τα αγωνίσματα τα οποία θα μου είναι χρήσιμα και αύριο στην ζωή μου. Γιατί σήμερα βλέπουμε Ολυμπιακούς Αγώνες και παίζει ο άλλος με το μπαλάκι τσούκου τσούκου. Που έχει και φτερά. Έχει και αυτό φέντερμπαλ. Πώς το λένε, παίζει με αυτό. Τι το κάνεις αυτό ρε στη ζωή σου αύριο μετά, χρειαστεί κάτι. 4-5 ήταν τα αγωνίσματα, δεν ήταν τίποτα παραπάνω. Παίζει ο άλλος με κάτι αγωνίσματα τα οποία μην πω τώρα και σεβαστοί άνθρωποι και που τα κάνουν, αλλά μην τα θεωρείς ότι είναι και Ολυμπιακά άθλα αυτά. Ολυμπιακά αγωνίσματα, βάλτε στο παράμερο εκεί πέρα
και άσε τους ανθρώπους να κάνουν ό,τι θέλουν. Σεβαστός κάθε τέτοια επιδίωξη. Αλλά μην τον μπερδεύουμε τα αγωνίσματα των Ολυμπιακών Αγώνων που είχαν συγκεκριμένο σκοπό ταχύτητα, δρόμος και αντοχή. Είχαν διάφοροι δρόμοι. Ακόντιο για τη θύρα. Για τη θύρα, γιατί προσέξτε τώρα πόσο παλιό είναι. Δεν είναι κυνήγι. Το ακόντιο το θες όταν δεν έχει σκύλο. Όταν έχει σκύλο, η θύρα με τον κίνα γίνεται κυνήγι. Ξημέρωση σκύλου γύρω στα 15.000 χρόνια πριν από σήμερα, αλλά είναι πριν από αυτό. Κλείνει αυτή η υπόθεση. Πετάς το ακόντιο να σκοτώσεις ένα ζώο από πολύ μακριά. Το άλλο, πάλι όταν σου χρειαστεί να παλέψεις, πρέπει να ξέρεις πως θα νικήσεις τον άλλον, στο στρατό, στον πόλεμο. Ήταν υποχρεωτικό να είσαι στρατιώτης, όχι να το αποφύγεις, να πάρεις βίσμα να το αποφύγεις. Έτσι. Άρα λοιπόν η πυγμαχία, η πυγμή. Τι σημαίνει, και σήμερα το λέμε, έχω πυγμή, αυτός έχει πυγμή μέσα του. Τι σημαίνει, πού τον πάει εσωτερική και εξωτερική, ναι, πυγμή. Πού τον πάει λέξη, ότι μπορεί να δώσει μια και να τα διαλύσει όλα, έτσι, ελληναράς. Αυτά λοιπόν τα αγωνίσματα, τα οποία θα του φαινόντουσαν την επόμενη μέρα, στην καθημερινότητά του, είτε στο στρατιωτική, είτε στη γεωργική, είτε στο κυνήγι, είτε παντού, και τα άλματα, να περάσει το ποτάμι, να πάει απέναντι, να φτάσει, να περάσει το ριάκι, ένα εμπόδιο, ναι. Θα του χρειαζόντουσαν την άλλη μέρα. Τώρα κάποια, ας πούμε, αθλήματα, μην πω τώρα, τι θα του χρειάζονται την άλλη μέρα. Έτσι, δεν είναι καλά, χρυσά και άλλο, ο αθλητισμός είναι σπουδαίο πράγμα. Αλλά μην μπερδεύουμε τον αθλητισμό με το χόμπι ή με αυτό που θέλει κάποιος να κάνει για να αισθάνεται ότι συμμετέχει σε μια ομάδα και σε έναν αγώνα. Μην μπερδεύουμε τις αρχαίες αξίες με τα σημερινά χρηματιζόμενα άθλα από πολυεθνικές εταιρείες. Έτσι λοιπόν πάμε λοιπόν σε αυτό που έλεγε, που λέγαν τα μαντεία. Συνευρεθείτε εσείς οι Έλληνες και όταν βρεθείτε θα τα βρείτε. Θα αγωνιστείτε με κανόνες, με όρους, εκεί προκύπτει ευγενή άμυλα. Θα υπάρχουν αδέκαστοι κριτές για όλα αυτά, αλλά οι Έλληνες, προσέξτε, μην παρισφρήσουν εντός αυτών άλλοι. Αλλόθρησκοι, αλλοδαποί, αλλόγλωσσοι. Και γι' αυτό θέσπισαν λοιπόν κάποιους θεσμούς, ούτως ώστε να προφυλάξουν αυτούς τους αγώνες. Με το που γεννιέται ο Ζεύς και ξεγελάνε τον Κρόνο στην Κρήτη, που γίνεται γνωστή ιστορία που τον σπαργάνωσαν και τον και τ' άλλο, και όταν έφαγε ο Κρόνος την σπαργανωμένη πέτρα, την έμασε, ξέμασε, έβηξε εκεί, η Ιερά Πέτρα έπεσε εκεί που είναι σήμερα η Ιερά Πέτρα και πήρε το όνομα, για να γιορτάσουν την έλευση και την νίκη του νέου Θεού, και τότε ξεγελάσαν και τον Κρόνο, τους άρεσε αυτό, ο Έλληνας πάντα του αρέσει να ξεγελάει το Θεό του, δεν έχει το Θεό του στην ουσία, αυτό είναι σημαίνει Έλληνας, την κοπάνησαν οι Ιδαίοι με επικεφαλής τον Ηρακλή, τον Κρήτα, τον Ιδαίο, 5 ήταν αυτοί οι Ιδαίοι, πάνε στην Ιερά Ολυμπία, στην Ιερά Άλτη, εκεί πέρα που ένα μέρος που αγαπούσαν και είχαν άμεση επικοινωνία, και ιδρύουν αγώνες. Και μάλιστα, επειδή ήταν παλικαράς αυτός ο Ηρακλής, είπαν να τρέξουν και είπαν να κάνει 200 βήματα να τρέξουν. Αλλά επειδή τα βήματα του Ηρακλή είναι πιο μεγάλα από όλων των άλλων, γι' αυτό το στάδιο στην Ολυμπία είναι πιο μεγάλο από τα άλλα στάδια. Έχει υπολογιστεί ότι φορούσε 46 νούμερο παπούτσι ο Ηρακλής. Δεν υπήρχαν γίγαντες όμως τότε, δεν πειράζει, δεν υπήρχαν γίγαντες. Όλοι οι άλλοι ήταν πολύ κατώτεροι, ναι, σε αυτό. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο θα πάτε να δείτε την Ολυμπία, το μήκος, παρόλο που το στάδιο είναι μια βασική μονάδα μέτρησης. Έτσι, για την αρχαιότητα. Το μήκος του σταδίου της Ολυμπίας είναι μεγαλύτερο από το μήκος όλων των υπολείπων σταδίων. Για ποιο λόγο? Διότι εκείνο το μέτρησε ο Ηρακλής με τα βήματά του. Και επειδή κάθε χρόνο, επειδή ήταν ο Ηρακλής και τα τέσσερα αδέλφια του, γι' αυτό και κάθε 5 χρόνια γιορτάζονταν οι Ολυμπιακοί λεγόμενοι αγώνες αφιερωμένοι στους Ολύμπιους θεούς. Και για να μην γκρινιάζει και ο Κρόνος που έχασε όλη αυτή την παντοκρατορία, του δώσανε και ένα λόφο. Εσύ, πάρε αυτό το γκρόνιο λόφο εδώ πέρα, να μην γκρινιάζει, σε τιμάμε και σένα. Γέρε Χρόνο, φύγε τώρα, πάει δική σου η σειρά, ξέρεις, αλλά του αφήσανε λοιπόν το κρόνιο λόφο. Από εκεί και πέρα αυτό έγινε άλλες 4 φορές. Έγινε πολλές φορές όταν οι Έλληνες είχαν δυσκολίες και δύσκολα πράγματα. Και πάντοτε φτάνανε εκεί πέρα, δεν ήταν μόνο αγώνες, να το πούμε αυτό, ήταν και ποιητικοί αγώνες, ήταν και θεατρικοί αγώνες. Ρητορική. Ρητορική, ποιος θα ρητόρευε καλύτερα για ένα θέμα που ετίθετο με κλήρο, έτσι.
Κάποιοι ήταν Ελλανοδίκες, η Πίσα και η Ύλης εναλλάσσονταν για να μην έχει ως, κάποιο... Ως έδρα των αγώνων. Όχι, ως διοργανωτές. Ως διοργανωτές, ναι. Ναι, η έδρα είναι η ίδια Ολυμπία. Ναι, σωστό. Ναι. Σωστό. Που δεν ήταν πόλης, να το πούμε αυτό. Σήμερα πας και βλέπεις μια πόλη εκεί πέρα. Κακός. Κακός. Στην αρχή όταν υπήρχε πόλης ήταν ένα ιερό μέρος, όπως και η Νεμαία. Δεν ήταν πόλης, ήταν χώρο. Ιερά Άλτης. Ναι. Εκεί λοιπόν, στην Ιερά Άλτη λοιπόν, που ο Αλφιός περνάει από κάτω και ο Κλαδαίος, δύο ωραία ποτάμια και υπήρχε έφορο μέρος, συνευρίσκονταν όλοι οι Έλληνες, έπαυαν για εκείνο το χρονικό διάστημα όλοι οι πολέμοι, όλες οι διαφωνίες, τα δικαστήρια σταματούσαν, δεν γινόταν πουθενά δίκες. Και όταν κάτσεις και ασυναγωνιστείς με τον άλλο, πώς ασυναγωνιστείς την ημέρα, το βράδυ θα κάτσεις, θα τραπέζι, θα φας. Θα μου επιτρέψεις να σου πω, μην το περάσουμε έτσι, αυτό το θέμα της ανακοχής είναι πολύ σημαντικό θεσμικά, διότι επιβάλλει σε έναν ομόθρησκο, ομόφυλο έθνος, στο οποίο οι παρενέργειες των αγώνων είναι θετικές, να σταματήσει. Είτε συμμετέχει είτε όχι. Είτε συμμετέχει είτε όχι. Είτε υποχρεωμένο. Πράγμα που δεν θα μπορούσε να επιβληθεί σε αλλόφιλους. Φυσικά. Και δεν μπορούσε να πει στους Πέρσες, μην παλεύετε με τους Ινδούς. Γιατί εγώ έχω Ολυμπιακούς αγώνες, ναι, τώρα. Έτσι. Αυτό λοιπόν είναι πολύ, πραγματικά πολύ προωθημένο, και γι' αυτό σήμερα θαυμάζεται που εκείνοι το είχαν βρει. Τώρα βέβαια δεν ισχύει. Και γι' αυτό δεν μπορεί να ισχύσει σήμερα. Και δεν μπορεί να ισχύσει σήμερα. Γιατί εκείνοι ήταν ίδιοι. Έτσι. Ήταν Έλληνες. Εδώ τώρα τα έλεγε ο Πελοποννήσιος. Και οι Ταλιμπάν και οι παραπέρα του Ισλαμικού κράτους. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην δολοφονήσουν ή να μην βιάσουν, γιατί είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Ναι. Έτσι. Εκεί φαίνεται η αξία η πολιτισμική. Ναι. Γι' αυτό εκτός από τα παιχνίδια και τα διάφορα άλλα σουρεκλεμέ που κάνουν εκεί πέρα, δεν τα λένε άθλα, τα λένε Olympic Games, δηλαδή Ολυμπιακά παιχνίδια. Έτσι, προσέξτε το, έχει μεγάλη, μεγάλη σημασία αυτό. Αν και για μένα, αν μιλάμε προσωπική άποψη, εκφράζω, δεν ξέρω αν την ασπάζεσαι, Γρηγόρη μου, μπορεί να κάνει όποιος θέλει Ολυμπιακά παιχνίδια, αλλά Ολυμπιακοί αγώνες θα πρέπει κάθε 4 χρόνια να γίνονται μόνο στην Ολυμπία, μόνο με Έλληνες, και αφού τελειώσουν αυτοί, μετά από την επόμενη, μετά από 7 μέρες, να συνεχίσουν όλοι οι υπόλοιποι που θέλουν να τιμήσουν τα ελληνικά χώματα, αθλητές από όλο τον κόσμο, αλλά να λέγεται κάπως αλλιώς. Το βλέπω λίγο σύνθετο, διότι δεν θα είναι πραγματοποιήσιμο έτσι. Τα τέσσερα αγωνίσματα τα οποία. Α, γίνονται, αν το περιορίσουμε στα αγωνίσματα τα δικά μας. Όταν, ναι, μιλάμε για Ολυμπιακή αγώνα, αυτά συν τα μαραθώνιο. Αυτό έγινε μετά. Ναι, γι' αυτό λέω. Συν μαραθώνιο. Να το προσθέσουμε θέση. Ακριβώς. Αυτό. Ναι, αφού είναι θεσμικά πλέον. Ότι οι Πέρσες, κάτι ερωμένο. Οι Πέρσες δεν συμμετέχουν. Δεν έρχονται, όχι. Τι να κάνουν. Ναι, που σημαίνει ότι και αυτοί είναι αρχαίγονος λαός. Το τιμά τους νεκρούς του. Ιτήθηκαν μεν, αλλά εν πάση περιπτώσει τους τιμά. Πώς θα τους φαίνεται τώρα που το σκέφτηκε. Πώς θα τους φαίνεται να τρέχουν όλοι. Γιατί όλοι οι λαοί τρέχουν παντού. Να τρέχουν όλοι. Τιμώντας τους νικητές Έλληνες. Ναι, αλλά ο Πέρσης θα βλέπει ότι όλος ο κόσμος τρέχει επειδή χάσαν οι Πέρσες. Επειδή χάσαν οι Πέρσες. Είναι φοβερό. Είναι φοβερό. Φοβερό. Λοιπόν, πάμε τώρα στην αρχή του πότε. Έτσι λοιπόν, ναι, το πότε τώρα λοιπόν αυτό δεν μπορεί να προσδιοριστεί, γιατί πότε είναι, όταν κέρδισε ο Δίας και έχασε ο Κρόνος. Άντε βάλτε εσύ αυτό τώρα σε χρονικά πλαίσια. Πάμε κάτι. Προκατακλυσμία προφανώς. Σίγουρα. Πάμε εκεί. Άντε εσύ χώρεσέ το αυτό το πράγμα στο κεφάλι αρχαιολόγων, ιστορικών κλπ. Παρόλο που αν θα πας στο αρχαιολογικό μουσείο της Σύλληδος, πηγαίνετε να δείτε, έχει πινακίδια που λέει αντικείμενα από το 100.000 μέχρι τώρα εδώ, τα έχω φωτογραφίσει αυτά. Και παρόλο που στην Καυκανιά της Σύλληδος, στο χωριό Καυκανιά της Σύλληδος, βρέθηκε η αρχαιότερη γραφή μέχρι σήμερα στον ελλαδικό χώρο, γραφή 17ου-18ου αιώνα π.Χ. Είναι ένα μικρό βότσαλο στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Πύργου. Είναι αλφαβητική. Όχι, όχι. Γραμμική. Είναι στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Πύργου, το οποίο δεν ξέρω, άνοιξε, δεν άνοιξε, κάτι είχε κάτι προβλήματα. Μπορούμε να το βρούμε αυτό. Ναι. Το έχω φωτογραφία, το έχω φωτογραφίσει κλπ. Πότε εμφανίζεται, πότε δεν εμφανίζεται. Έχουν ένα θέμα, το κρύβουν, το κρύβουν, τους ρωτάς και λες δεν ξέρω πού είναι. Λίγο ανακατεύει τα πράγματα αυτά λοιπόν. Τέλος πάντων, άρα λοιπόν η περιοχή αυτή έχει κατοίκηση, έχει πολιτισμό χιλιάδες χρόνια πριν. Συνενώνονται όλοι οι Έλληνες εκεί πέρα και είναι σημαντικό ότι συμμετέχουν και οι Μηνύες, φυσικά με πολύ μεγάλο βαθμό συμμετοχής.
Αλλά όλοι οι Έλληνες, έχει πολύ μεγάλη σημασία και προϊόντος του χρόνου, έρχονται και οι απικίες των Ελλήνων. Της κάτω Ιταλίας, Σικελίας, Μικρά Ασία. Αργότερα η Ιβηρική Γαλλία, από την Νότια Γαλλία κλπ. Από τις βόρειες ακτές της Αφρικής, από την Μικρά Ασία, Μέση Ανατολή κλπ. Αργότερα στα μετά 5 χρόνια. Φτάνουμε όμως σε ένα κομβικό σημείο, Γρηγόρη μου, που ένας άλλος Ηρακλής. Της Αλκμίνης. Ο Θηβαίος, ο λεγόμενος ο Θηβαίος, ο τέταρτος είναι αυτός επί της ουσίας. Που είναι και ο πλέον γνωστός δηλαδή, γιατί εδώ επίτρεψε μου μια παρατήρηση. Με τη λέξη Ηρακλής δεν αποδίδουμε κατ' εμέ όνομα, αλλά ιδιότητα. Τίτλο, ιδιότητα. Πώς λέμε, λέει, οι Rangers του Τέξας που λέγανε στα καουμπόικα μυθιστορήματα. Κάποιος ιδιαιτέρων ικανοτήτων, ιδιωτήτων, θνητός, ο οποίος έπαιρνε ένα χρήσμα από το μαντίο, δεν ξέρω πού, και αναλάμβανε να περιοδεύει τους ελληνικούς χώρους, να προστατεύει τον ελλαδικό πληθυσμό όπου γης, εκεί, να επιβάλλει την τάξη, ακριβώς γιατί δεν ήταν βέβαια μόνος του, πάντα είχε το στρατό του, το στρατό του, την πεταπλία του κλπ. Και γι' αυτό ξέρουμε για περιπέτειες του Ηρακλή και εκτός ελλαδικού χώρου, βέβαια, στο Μεσογειακό κλπ. Αυτός λοιπόν ο συγκεκριμένος Ηρακλής της Αλκμίνης, που είναι ο πέμπτος, τέταρτος στη σειρά, μετά την αργοναυτική εκστρατεία, την οποία εγώ τοποθετώ στα μέσα του 13ου αιώνα π.Χ., δηλαδή γύρω στο 1260 περίπου, ιδρύει ή επανιδρύει τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο χώρο αυτό της Ολυμπίας, είτε γιατί είχαν σταματήσει, είτε τους δίνει μια καινούργια διάσταση. Πώς ξέρουμε ότι είναι τότε? Έχω στο βιβλίο μου μέσα, οι Πρωτοέλληνες Μηνύες, έχω πολλούς τρόπους που συνθέτουν μια επαγωγική, ένα επαγωγικό τρόπο σκέψης που μας οδηγεί σε αυτή τη χρονολόγηση. Θα πω μία για να μην κουράζουμε τον κόσμο, ότι λέγεται ότι ο Λυκούργος, ο γνωστός νομοθέτης της Σπάρτης του 9ου αιώνα π.Χ., ήταν ο 11ος στη σειρά απόγονος του Ηρακλή. Αν βάλουμε κατά το κοινώς παραδεκτό ότι κάθε γενεά ήταν 25 με 30 χρόνια, 11 σύν τον Ηρακλή, μας φτάνει ακριβώς το 1250-1260 π.Χ., που σημαίνει η αργοναυτική εκστρατεία είναι λίγο πριν, κάποια χρόνια, εν ζωή του Ηρακλέως, και αμέσως μετά έχουμε τους 7 επιθήβες και μετά έχουμε τον Τροϊκό πόλεμο, όπου μετήχανε οι γονείς στην αργοναυτική εκστρατεία, οι γονείς και οι 7 επιθήβες, και τα παιδιά τους μετήχαν στον Τροϊκό πόλεμο. Δηλαδή μέσα σε 2-3 γενιές έχουμε αυτά τα πολύ σημαντικά γεγονότα για την ελληνική ιστορία. Έχουμε λοιπόν την ίδρυση των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ολύμπη ή την επανίδρυση. Ναι, είναι η αναβίωση. Αναβίωση λέγω. Αναβίωση. Αναβίωση τη λέγανε. Ωραία. Και ο Παυσανίας για αναβίωση μιλάει. Γιατί τις όριζαν να γίνουν, αλλά πέρναγε ο καιρός, ευδαιμονία, μην το ξεχνάμε αυτό. Όταν έχεις πλούτη και αυτό και έχεις καράβια και βάσκια, έχεις και άλλες έννοιες. Ξεχνούσαν να τιμήσουν τους θεούς τους, ξεχνούσαν να κάνουν τα θέσμια. Αντιπαλότητες μεταξύ πόλεων. Αντιπαλότητες και οτιδήποτε, έτσι, και ξεχνούσαν να τα κάνουν. Και ξανατρέχαν λοιπόν πάλι στο μαντία. Τι να κάνουμε, ξανά αγώνες στον Ολυμπιακό. Ξεχάσατε να τιμάτε τους πατρόους θεούς, τον Κρόνο, τον Δία και τους υπόλοιπους. Την Ήρα, γιατί να πούμε ότι μετά ακολουθούσαν τα Ηραία. Και ξανατρέχανε πίσω και ξανά, όπως λέει ο Παυσανίας, αναβίωναν τα Ολύμπια. Έτσι λοιπόν έχουμε φτάσει στην πέμπτη τους αναβίωση, η οποία θεωρείται η λεγόμενη ιστορική, το 776, και η οποία... Όχι, αυτή πρέπει να είναι η έκτη, αν είναι η πέμπτη του Ηρακλή το 1250. Όχι, η πέμπτη είναι το 770. Έτσι, 776, 776, έτσι το χρονολογούν. Ναι. Εδώ τώρα θα μου επιτρέψεις να πω ότι του συμφέρει να το λένε αυτό, ναι. Αλλά δεν κολλάει με τον Ηρακλή. Ναι, δεν υπήρχε Ηρακλή στο 776 π.Χ. Σωστά. Η αρρύθμιση άρχισε να υπάρχει, γιατί λέγανε ότι χρονολογούσαν τα γεγονότα πλέον με βάση την Ολυμπιάδα. Και έτσι ξέρουμε πότε γεννήθηκε Φερρυππίν ο Θαλής ο Μιλήσιος. Πότε έγινε ο Πελοποννησιακός πόλεμος. Αλλά πιο πριν που δεν χρονολογούσαν, δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχαν. Έτσι. Εδώ είναι αυτό που λέω, προϊστορία και τα άλλο. Ακριβώς. Γιατί
επειδή δεν είχαν βάλει μια βάση αρχής του χρόνου, δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχαν τα γεγονότα. Είναι... Πώς το ξέρανε άλλωστε και ερχόντουσαν από όλες τις πόλεις της Ελλάδος αυτό, στη συγκεκριμένη εποχή, στο συγκεκριμένο χώρο. Έφευγαν πρέσβοι βέβαια από την Ήλιδα ή την Πίσα και ενημέρωναν, αλλά πότε τους λέγανε θα έρθετε. 5 Φεβρουαρίου δεν υπήρχε αυτό. 8 Μαΐου δεν υπήρχε αυτό. Το καλοκαιράκι πάντα γινόντουσαν. Το καλοκαιράκι ήταν για μια εβδομάδα συγκεκριμένη. Πότε ακριβώς θα έρθετε. Και είναι πάρα πολύ ωραίο την ώρα που φτάνουν οι Πέρσες κατά την Λάρισα εκεί πέρα. Έχουμε Ολυμπιακούς αγώνες εμείς και βλέπει τον κόσμο της Θεσσαλίας να τρέχει προς τον Νότο. Ο Ξέρξης λέει, παιδιά εντάξει, τι είναι αυτή, περπατώντας, αέρα θα πάω κάτω. Λέει, στείλε στενή πρέσβης και του λέει, παιδιά, δεν θα σας πειράξουμε, θέλετε να φύγετε, να καταλήψετε την πόλη σας, δεν θα σας πειράξουμε, εντάξει, οκ, θα περάσουμε. Και του λένε, φίλε, δεν ξέρουμε ποιος είσαι και τι μας λες και για ποια πόλη μας λες και ποιο στράτευμα. Εμείς έχουμε Ολυμπιακούς αγώνες και τρέχουμε να προλάβουμε να τους δούμε. Περίμενε μια εβδομάδα μόλις γυρίσουμε να πολεμήσουμε με σένα. Και τότε γυρνάει πίσω και λέει: αυτοί πάνε, λέει, να δουν. Ναι, ήταν όντως παράξενα αυτά τα πράγματα για αυτούς. Αθλητικούς αγώνες, λέει, πάνε να δουν, λέει, και φεύγουν. Και είπε να περιμένουμε μια εβδομάδα να έρθουν να αναμετρηθούμε. Γυρνάει και λέει στους συμβουλάτορες: και τι κερδίζουν, λέει, αυτοί που πάνε εκεί πέρα. Λέει, ένα Στεφάνι Ελιάς. Για ένα Στεφάνι Ελιάς φεύγουν και γυρνάει τότε και λέει στο Μαρδούχ, το Μαρδόνιο. Παπέ Μαρδόνιε. Δηλαδή ποταπέ. Εκείνη τη στιγμή, από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές, ποταπέ Μαρδόνιε. Με ποιον λαό με έφερες να πάω να τα βάλω. Γι' αυτόν που ένα σκότεινος, ένα Στεφάνι Ελιάς, είναι πιο σημαντικό από όλα τα χρυσάφια που του προσφέρει ο Πέρσης βασιλιάς για να, γιατί τους έδινε αμύθιτο σταυρό για να περάσει. Τους δωροδόκους. Εκείνη τη στιγμή κατάλαβα ότι έχει χάσει. Εκείνη τη στιγμή ο Πέρσης μέσα του, ίσως κατάλαβε τι τον περιμένει. Κατάλαβε, εκείνη τη στιγμή το πιάσε. Και από εκεί βγήκε και όλη του η τοπάθεια. Εκεί το κατάλαβες. Όταν ο άλλος τρέχει. Γιατί ο Ηρακλής, ο πρώτος που είπαμε που τους ίδρυσε και το ακολουθεί και ο τέταρτος, τρέξανε για να χαρούν, να παίξουν τα αδέλφια, οι ιδέοι, και όταν κάποιος νίκησε πρέπει να τον τιμήσει. Και του πήρε, τι να τον τιμήσει τώρα, τι είχε να εκείνη την εποχή, πήρε ένα κλαδάκι ελιάς, το βάλει στο κεφάλι. Και έμεινε πατροπαράδοτο αυτό. Αν δεν υπήρχε συνέχεια, αν δεν υπήρχε παράδοση, αν δεν υπήρχε αποδοχή του γεγονότος αυτού, θα βάζανε χρυσά στεφάνια, είχαν και χρυσό τα κλασικά χρόνια. Είχαν ασημένια τα χρυσά χρόνια. Αλλά τι κάνανε, γιατί κρατήσανε ένας σημερινός αρχαιολόγος, σου λέει, αυτά είναι παραμύθια αρχαία, τους βάλουμε τώρα εδώ πέρα Yves Saint Laurent, Στεφάνι, ξέρω εγώ, που είναι πιο, μας έχει δώσει η τάδε εταιρεία, η Nike, η Adidas, μας έχει πληρώσει τώρα, βάλουμε ένα κορδελάκι να κρέμεται εδώ. Εκείνοι τι είπανε, όχι, ενώ έχουμε χρυσά, έχουμε ασημένια, έχουμε. Θα βάλουμε αυτό που έβαλε ο παππούς, ο πρόγονος. Καλά, παραπέμπει προφανώς και στην ελιά που είναι το ιερό δέντρο της Αθηνάς και πιθανόν έχει σημασία και αυτό. Και έχει και τη σημασία του. Πάμε τώρα στην αρχή και τι συνέχεια έχει στον ελλαδικό χώρο η ύπαρξη αγώνων. Με πρώτον τους Ολυμπιακούς αγώνες που είπαμε δεν είναι δόκιμος όρος, τα Ίσθμια, τα Νέμεα και τα Πίθια. Και τα Πίθια. Τι συμβολίζει όλο αυτό το πράγμα? Συμβολίζει ενότητα, έθνους, γνώση περί της ενότητος, αλλά και ένα κοινωνικό στάτους, το οποίο εμένα μου το αποδεικνύει πολύ περισσότερο ένα γεγονός που παραμένει άγνωστο. Ποιο? Η συμμετοχή των γυναικών. Ναι. Δεν έχουμε βεβαίως εκατοντάδες Ολυμπιονίκες καταγεγραμμένους, πυθιονίκες, ιστιονίκες κλπ. Γυναικών έχουμε, αλλά αν μου τους βρεις σε σχολικό βιβλίο θα μου περάσεις χαλκά τη μύτη. Να πούμε για εσάς που θέλετε να το ψάξετε λίγο αυτό, το ποιοι ήταν αυτοί που νίκησαν και πώς τιμήθηκαν. Ο Πίνδαρος έχει γράψει τις οδές. Οι οδές ήταν τιμητικά τραγούδια που έγραψε ο Πίνδαρος, δηλαδή ποιητής βιωτός, ναι, το κλασικό χρόνο, ναι, ο οποίος ειδικευότανε στους επενετικούς λόγους. Έτσι. Και ορίστηκε από το
επίσημο κράτος εντός εισαγωγικών τότε, να έρθει, γιατί ήταν σπουδαίος, να γράψει έναν ύμνο για τον κάθε νικητή. Και μας έχουν σωθεί πολλοί, και Ισθμιώνικοι και Πυθιώνικοι και Νεμεώνικοι και Ολυμπιώνικοι. Αν με επιτρέπεις, η πολιτεία, η οποία θεωρούσε μεγίστη τιμή ένας πολίτης της να νικήσει, ναι, σε τέτοιους αγώνες, μισθοδοτούσε τον Πίνταρο, πλήρων, ναι, ή και άλλους ενδεχομένως ποιητές, οι οποίοι απέδιδαν τιμή στον νικητή αυτόν. Και γράφανε ένα ποίημα. Ένα ποίημα. Αυτό όμως δείχνει και πόσο σεβόταν το ποίημα. Σεβόταν, ναι, τον ποιητή. Σεβόντουσαν το να μείνει, να γράψουν ένα ποίημα για έναν ήρωά τους. Και να πούμε και λίγο αυτό που και αυτό είναι λίγο έτσι περίεργο. Λέμε ότι για τους Ολυμπιονίκες γκρέμιζαν τα τείχη για να. Όχι, δεν γκρέμιζαν τα τείχη για τους Ολυμπιονίκες. Για όποιον κέρδιζε και στους τέσσερις αγώνες γκρέμιζαν τα τείχη. Δεν έφτανε να νικήσει σε έναν αγώνα. Αναβαθμισμένη νίκη. Ναι, μεγάλη. Για φαντάσου τώρα. Και υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι υπήρχαν και ανίκητοι. Ο Μήλωνας, ο Κροτονιάτης. Ο Κροτονιάτης, ναι. Έτσι, από τον Κρότονα. Ποτέ δεν είναι. Όσο πάλεψε, ποτέ δεν έχασε. Όταν όποιος κέρδιζε λοιπόν και στα Ολύμπια και στα Νέμεα και στα Ίσθμια και στα Πίθια, αφού έκανε και την τέταρτη νίκη σε διαφορετικό αγώνα, μόλις ερχόταν στο υπόλοιπο του, γκρέμιζαν την πύλη, τα τείχη, και μετά τα ξανάχτιζαν για να περάσει, γιατί θεωρούσαν πως δεν ήταν αρκετά, δεν το χωρούσε αυτή η πύλη. Αυτά όλα, ξέρετε τι δείχνει. Δείχνουν, πως λέει, έχει ένα κοινωνικό, όπως λέει ο Γρηγόρης, έχει ένα κοινωνικό στάτους αυτή η ιστορία. Έχει αναγνώριση στον ήρωα, αναγνώριση στο σπουδαίο συμπατριώτη σου, αναγνώριση στον αθλητή, αναγνώριση στο σώμα, αναγνώριση στο κάλος, αναγνώριση στην ευγενή άμυλα, αναγνώριση στις τέχνες, γιατί δεν ήταν μόνο το να παλέψω και να τρέξω και να πετάξω το λιθάρι και το δίσκο. Δεν ήταν μόνο αυτά. Εγώ θα επιμείνω τώρα σε αυτό που είπα πριν. Θα πάμε στις γυναίκες. Γιατί αυτό είναι το άγνωστο. Ναι. Αυτά όλα που είπες, λίγο ή πολύ, καταγράφησαν. Mm-hmm. Κάποιοι τα ξέρουν, κάποιοι τα συζητάνε. Περί των γυναικών Ολυμπιονικών, όμως, επειδή παραπέμπεται στο αν συμμετείχαν σώματι, που αυτό δεν συνέβαινε, τους είχαν όμως τη δυνατότητα της συμμετοχής σαν οδηγών αρμάτων στη συνορίδα με δύο άλογα ή στο τέθριμο. Ναι, ή σαν ιδιοκτητριών. Ή σαν ιδιοκτητριών. Αλλά εγώ έχω την άποψη ότι μιλάμε για γυναίκες οι οποίες είχαν χειρισμό άρματος. Πώς καταλήγω εκεί. Θα μου επιτρέψεις να το πω. Καταρχήν έχουμε τοιχογραφίες τόσο στον Ορχομενό, προγενέστερη, και στην Τήρινθα, οι οποίες παρουσιάζουν γυναίκες, είναι τόσο εμφανείς από το μαλλί, από το στήθος, από τον τρόπο που είναι ντυμένες, που χειρίζονται άρμα. Είναι σαν να λέγαμε προπολεμικά ότι κάποια γυναίκα οδηγεί αυτοκίνητο στην λεωφόρο Βασιλής Σοφίας και είχε άδεια προπολεμικά. Σκάνδαλο. Εκεί όμως δεν είναι σκάνδαλο. Το απεικονίζουν και το σέβονται. Άρα λοιπόν γυναίκες που οδηγούν άρματα τις έχουμε φανερές. Έτσι. Έχουμε όμως και ονόματα. Έχουμε ονόματα τα οποία θα μου επιτρέψει να κάνω χρήση λίγο του βιβλίου, γιατί πραγματικά εδώ τα ονόματα αυτά θα πρέπει να μένουν. Δηλαδή είναι κρίμα που δεν αναφέρονται, διότι... Α, και κάτι ακόμα που ξέχασα να το πω. Στον τάφο του πρίγκιπα στη Βεργίνα υπάρχει αρματοδρομία. Mm-hmm. Είναι τόσο εμφανής η γυναίκα που οδηγεί το κάθε άρμα, που είναι απορίας άξιων πως οι συγκεκριμένοι διάσημοι αρχαιολόγοι δεν το εντόπισαν. Και μιλάνε για παράσταση αρματοδρομίας. Θα έπρεπε να προσθέτουν με αρματοδρόμησες, γυναίκες. Mm-hmm. Παγκόσμιας σημασίας γεγονός. Έχουμε λοιπόν εδώ, μας αναφέρουνε, ότι έχουμε από τη Σπάρτη κυρίως, γιατί εκεί αθλούντο οι γυναίκες καθ' υπερβολή ίσως, και πραγματικά αναφέρονται γυναίκες οι οποίες είναι πολύ σημαντικές, όπως είναι η Κινίσκα, θυγάτηρ αρχιδάμου, βασιλεύσαντος Σπαρτιατών, αδελφή δε Αγισιλάου, Ολυμπίας η πρώτη νίκη ανήλετο άρματι. Στις Ολυμπιάδες 96η και 97η, Παυσανίας λακωνικά, αλλά και η Εύρη Λεωνής, επίσης από τη Σπάρτη, η οποία νίκην δε ύπον συνορίδη ανήλετο Ολυμπιακήν, δηλαδή επέτυχε πρώτη νίκη σε αγώνα αρματοδρομίας διήπων αρμάτων,
στην 103η Ολυμπιάδα, όπως αναφέρει ο Παυσανίας. Ακόμη, Ολυμπιονίκης στην 128η και 129η Ολυμπιάδες υπήρξε η εκ Μακεδονίας Βελιστύχη, εικόνα της οποίας υπήρχε στην Ολυμπιάδα, Ολυμπία, με την επιγραφή «Επιμέτη συνορίδη Βελιστύχην εκ Μακεδονίας της Επιθαλάτη». Υπάρχουν επίσης Ολυμπιονίκες γυναίκες, η Θεοδότα Εξιλίας, η κόρη της Τιμαρέτα και επίσης μία καταπληκτική Ολυμπιονίκης, η οποία μου είχε κάνει εντύπωση, διότι αναφέρεται ότι ήταν καταρχήν από την Κάσο των Δωδεκανήσων, η Μνασιθέα Ικασία, η οποία νίκησε σε αρματοδρομία στη 200η Ολυμπιάδα. Εδώ, Γιώργο μου, με συγχωρείς, τι προκύπτει? Ότι από την Κάσο ξεκίνησε ο πατέρας, προφανώς, ο προπονητής, η αρματιλάτισσα, το άρμα, το άλογο, τα άλογα, και πήγαν, προφανώς, διαθαλάσσεις, στην Ολυμπία. Προφανώς το κοριτσάκι αυτό ήταν προπονημένο, διότι δεν κερδίζεις Ολυμπιακή νίκη τη στιγμή που μετέχουν από την Ελλάδα αντίστοιχες συναγωνίστριες. Και κερδίζει. Και αντίστοιχη. Ναι, προφανώς. Και κερδίζει πρώτη νίκη η Μνασιθέα Ικασία στην Ολυμπιάδα στο Άρμα. Ναι. Αυτά είναι τρομερά πράγματα. Και για κάνε τη σύγκριση τώρα ενός καθεστώτος ελληνικών πόλεων, όπου μία γυναίκα έχει αυτές τις δυνατότητες να δραστηριοποιείται, να αθλείται, να το σέβεται μία ανδροκρατούμενη κοινωνία, να το προάγει. Ένας ανδροκρατούμενος θεσμός. Θεσμός, όταν γύρω μας έχουμε μία θάλασσα όπου η γυναίκα είναι αντικείμενο, είναι σκλάβα, είναι δοχείο δεν ξέρω τι και πάει λέγοντας. Αυτά δεν πρέπει να προβάλλονται μαθησιακά και εκπαιδευτικά στα Ελληνόπουλα του σήμερα? Και για να μειώσουν όλη αυτή την ιστορία, εδώ θέλω να σου πω ότι οι γυναίκες ήταν πάνω στα άρματα και τα οδηγούσαν, στα άλογα και τα οδηγούσαν. Μεταφράστηκε ή μάλλον παραφράστηκε όλη αυτή η ιστορία ότι αυτές ήταν οι ιδιοκτήτες των στάβλων όπου σταυλίζονταν τα άλογα. Το κοριτσάκι των 18 χρονών. Ήταν σταυλάρχης. Τι να κάνουμε τώρα, έτσι. Στην Κάσο. Στην Κάσο, ναι. Ενώ φαίνονται ότι οι γονείς της είναι σταυλάρχες. Ναι. Τότε αυτή γιατί πάει μαζί? Γιατί πάει μαζί. Έτσι. Γιατί απονέμεται ο έπαινος αυτήν. Γιατί απονέμεται το έπαινος αυτήν. Έτσι. Έτσι. Δηλαδή το στεφάνι, γιατί το πήρε, το φόρεσε η γυναίκα. Έτσι. Εδώ λοιπόν σε αυτό το ερώτημα έρχονται και σου λένε γιατί ήταν ιδιοκτήτρια των αλόγων. Για να μειώσω... Αφελές και ναι. Υποβολημένο, θα μου επιτρέψεις. Ναι, ναι, το φαντάζομαι. Γιατί πρέπει με το ζόρι να περάσει αυτό το ότι η γυναίκα ήταν αποκλεισμένη, ρε παιδί, δεν ψάχνετε να βρείτε. Γιατί να το εντάξει σε ένα πλαίσιο με το ότι λίγο να συγκεραστεί με το άλλο, την άλλη πλευρά που η γυναίκα δεν υπήρχε. Και προφανώς αυτό συνέβη πολύ μετέπειτα, όταν έχουμε πλέον την επικράτηση ενός δογματικού καθεστώτος, το οποίο καταστρέφει τα ιερά, καταστρέφει τους ναούς, καίει τις βιβλιοθήκες, καίει τα αρχεία, με αποτέλεσμα να αποκόπτεται πλέον ο ελληνισμός από τις γνώσεις του και τις πηγές του και να φτάνει φιλτραρισμένο στις ημέρες μας, γιατί ακριβώς η γυναίκα μετά ξαναμπήκε στο γυναικονίτη. Και ακόμη και μέχρι την προηγούμενη γενιά στην εκκλησία πήγαινε στο γυναικονίτη, δεν επιτρεπόταν να είναι στην εκκλησία μέσα. Τρομερό. Που προφανώς εδώ δεν συνέβαινε μόνο για λόγους, να το πούμε, εντροπαλότητος, δεν επιτρεπότανε να μπει στο στάδιο που τρέχαν γυμνοί άντρες. Και γι' αυτό μετέχει μόνο στις αρματοδρομίες. Και αν και γι' αυτό υπάρχουν θέματα. Και μία απάντηση σε αυτό που μου είπες πριν. Εδώ έχουμε μία, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή το όνομά της, η οποία κερδίζει νίκη σε αγώνες στην Αθήνα, Κορίνθια είναι αυτή, η οποία μετέχει σε ένα αγώνισμα ένοπλης, δηλαδή οδηγία. Ένοπλη και απαιτεί το αγώνισμα να πηδήσει ενώ τρέχει το άρμα ένοπλη κάτω από το άρμα. Που σημαίνει ότι την προετοιμάζανε για ένοπλη συμμετοχή σε πόλεμο. Στρατηγό, στρατιωτικό. Ακριβώς. Με περιστροφή πηδάει κάτω από το άρμα που τρέχει. Και αυτό δεν το κάνει μόνο η νικήτρια, το κάνουν όλες οι γυναίκες. Προφανώς. Εδώ το λοιπόν δεν έχουμε ιδιοκτησία του άρματος, έχουμε πραγματική συμμετοχή
σε ένα αγώνισμα από μια γυναίκα που είναι σαν την προϊστορική Αταλάντη, η οποία δέρνει τους άντρες. Σε έφαγαν όλοι, τις φάγανε. Μηνία η Αταλάντη, από τη γνωστή πόλη Αταλάντη, η οποία πάλευε με τους άντρες και τους έβαζε κάτω. Πάλεψε με τον Πηλέα, τον πατέρα του Αχιλλέα, ήρθαν ισόπαλοι λέει, νομίζω. Εντάξει τώρα, αυτό το, ναι, το μάζεψε ο μύθος. Αλλά εκεί, μην ξεχνάς ότι ο Πηλέας είναι από γραπτά ο πρώτος νικητής πεντάθλου, που όταν ξεκινάνε οι αργοναύτες και κάνουν στάση στη Λίμνο, όπου εκεί μείναν αρκετές μέρες, διότι οι Λίμνιες είχαν αποβάλει τους συζύγους για κάποιους λόγους και βρήκαν πεδίο δόξη λαμπρών οι αργοναύτες και άραξαν. Και άραξαν. Λοιπόν, εκεί λοιπόν κάναν αγώνες πεντάθλου. Και ο Πηλέας, ο αδερφός του, ο πατέρας του Έαντα, ο Τελαμόνας, τα αδέρφια της ωραίας Ελένης, ο Κάστορας και ο Πολυδεύτης, που νικήσανε στην Πάλη και στην Πυγμή, και ο Ζήτης. Και ο Ζήτης. Ο Ζήτης από το Βορρά, ναι. Μπράβο, ο Θράξ, ο οποίος κερδίζει το δρόμο. Ναι. Γιατί αναδεικνύεται όμως ο Πηλέας. Γιατί ήταν δεύτερος σε όλα τα άλλα, εκτός από το ένα που νίκησε. Εκεί λοιπόν έχουμε τον πρώτο νικητή πεντάθλου. Εγώ ξέρω κι άλλον έναν, τον πατέρα μου. Ο πατέρας μου λοιπόν, Νικηφόρος Κωσιβάκης, υπηρετών ως εύζων το 1938, μετέπειτα ήρωας του Ιταλικού πολέμου, νικά στο πένταθλο, έχει χρυσό μετάλλιο και δίπλωμα, το στρατιωτικό πένταθλο με ακόντιο, λιθάρι, άλμα, δρόμο και πάλι. Να τα πέντε αγωνίσματα που χρειάζεται. Τα πέντε αγωνίσματα. Αυτά τα πέντε αγωνίσματα και ακριβώς, που τα έκανε ο στρατός μας ως γυμνασιακές επιδείξεις, έτσι που κάναμε, γυμναστικές επιδείξεις που κάναμε, τα κάνανε τα παιδιά, οι μαθητές, ο στρατός, οι χωροφυλακοί, τα ένοπλα σώματα, τα κάνανε αυτά τα παιδιά αθλήματα. Απόδειξη του πατέρας, αλλά είναι γνωστά και όλα σε αυτά τα πράγματα. Αλλά εγώ δεν θα ξεχάσω ότι του μείνε το χούι του Μπαρμπανικηφόρου που πήγε στο γιατρό. Πες το, αυτό είναι τρομερό, αλλά δεν σου λέει. Ο πατέρας μου βέβαια δεν είναι ιστορικό το γεγονός, πρέπει να το πούμε. Επειδή αθλήτωσε όλη του τη ζωή, δεν κάπτυσε ποτέ του, δεν ήπιε ποτέ του, αλλά συνέχισε να γυμνάζεται μέχρι τα 90. Πέθανε στα 98. Ναι. Λοιπόν, τον πήγαμε σε κάποιο γιατρό γιατί παραπονείται για το γόνατό του ότι τάχος τον πονάει. Στα 90 πόσο? Και στα 90. Στα 90. Του είπε λοιπόν ο γιατρός ότι πήγαινε εκεί στο έδρανο και ανέβα επάνω. Να σε εξετάσει. Πήγε λοιπόν ο πατέρας μου και ανέβηκε με αλματάκι. Οπότε ο γιατρός, μην μπορείς να το ξανακάνεις. Το ξανάκανε. Ξανακανε. Δεν σηκωφυγεύει, δεν έχεις τίποτα. Λοιπόν. Έτσι λοιπόν, εάν μια φορά ασχοληθείς με αυτά τα αγωνίσματα, σου μένουν σε όλη τη ζωή. Μένουν μέσα σου. Και ο Πελέας του... Πατέρας του Αχιλλέα. Είχε προκάνει ο πρώτος τέτοια άθλα, τα επιπελία άθλα. Και σώζεται και παράσταση σε θαύσμα Αγγείου που γίνονται αγωνίσματα και υπάρχει κερκίδα ανθρώπων που τα παρακολουθεί. Και αυτό έχει βρεθεί στην βιωτή. Γιατί αυτός ήταν αφέντης του Πηλίου, το Πηλίο πήρε από αυτόν το όνομά του, της Θεσσαλίας, όλη αυτή την περιοχή που λέμε τη Μηνιακή περιοχή. Θεσσαλία, σημερινή, ας πούμε, καταλάβετε, Μαγνησία, Λάρισα, Βιωτή, Αυθιώτη. Μην ξεχνάμε ότι ο Αχιλλέας ηγείται στην Τρία των Ελλήνων Μυρμιδόνων. Ναι. Και αναφέρεται για πρώτη φορά των Ελλήνων, δηλαδή δεν επεκτείνεται ο όρος και στους υπολείπους που είναι Αχαιοί, Οπούντιοι, Λοκροί, Αρκάδες κλπ. Οι Κρήτες, εκεί είναι οι Έλληνες, ξεκινάνε από εκεί, γιατί υπάρχει η Ελλάς. Υπάρχει πόλη Ελλάς, εδώ πόλη είναι διαφορετικό, δεν είναι εθνικό εκεί πέρα. Όχι. Είναι τοπονύμιο από την ακόμη πόλη. Ακόμη δεν έχει επεκταθεί δηλαδή. Ναι, άρα... Όμως, επειδή είπες κάτι το οποίο αξίζει τον να το πούμε. Κερκής είπες. Αχ, αυτό είναι φοβερό. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, και έχουμε και σήμερα Λίμνη Κερκίνη. Θα πούμε κι άλλα. Ναι. Πρόσεξε τώρα. Είναι λέει στα τείχη της Τρίας ο Πρίαμος και η ωραία Ελένη είναι εκεί λόγω του Πάριδος. Τη ζητάει ο Πρίαμος να του περιγράψει τους πρώτους των Ελλήνων που είναι παράταξη απέναντι. Και περιγράφει τον Οδυσσέα, τον Διομήδη κλπ. Μεταξύ αυτών περιγράφει τον Έαντα, ο οποίος ξεχωρίζει διότι είναι ένας γίγαντας. Δίμετρος γίγαντας κλπ. Και λέει,
είναι έρκος, δηλαδή τείχος. Από μόνος του. Από μόνος του. Λοιπόν, συν το κάπα, τη λέξη έρκος τη βρίσκουμε στην κερκίδα που είπες πριν, ναι, στο όρος Κέρκης της Σάμου, που είναι φράγμα επίσης, ανέμων, στην Κερκόπορτα της βασιλεύουσας της Κωνσταντινούπολης. Πόλη πύλη φράγμα. Μπράβο. Την Κερκίνη που είπες πριν, γιατί που είναι φράγμα. Τεχνητό φράγμα εκεί. Πού όμως το βρήκα, Γιώργο? Στην Ιρλανδία, όπου υπάρχει η λέξη Κέρκ, η πόλη Κέρκ. Είχαμε ιστορικά ότι εκεί αποβιβάστηκε ο περίφημος Παρθόλων, ηγούμενος Ελλήνων, και εκεί νίκησε σε αγώνες, παντρεύτηκε την τοπική βασιλοπούλα και οι Ιρλανδοί σεμνύνονται ότι κατάγονται και από τον Παρθόλωνα. Μάλιστα βρήκα από το ίντερνετ, γιατί τώρα έχουμε και αυτή την ευκαιρία, ότι υπάρχει μπαρ στο Κόρκ που λέγεται Παρθόλων. Λοιπόν, οι Ιρλανδοί τιμούν την καταγωγή τους από εμάς. Εκεί λοιπόν υπήρξε φράγμα, εξού και η ονομασία της πόλεως Κέρκ. Έτσι. Λοιπόν, η ομηρική αυτή λέξη έχει φτάσει μέχρι την Ιρλανδία, σημαίνει τα ίδια πράγματα, και πραγματικά θα έπρεπε κάποτε και εμείς να τιμάμε αυτές τις γνώσεις και αυτές τις μνήμες, όπως τις τιμούν και οι ξένοι. Και εδώ θα σου πω κάτι που ίσως δεν στο έχω πει, αξίζει να το πούμε και αυτό. Οικογενειακά, σε δεύτερο ταξίδι μου στη Γλασκόβη, προχωρώντας στο αεροδρόμιο, βραδιπορώ, γιατί έχουν προηγηθεί οι υπόλοιποι της οικογένειας, και βλέπω ξαφνικά στην είσοδο του αεροδρομίου της Γλασκόβης ένα μπάνερ μεγάλο, το οποίο μπάνερ έχει τους γνωστούς ήρωες της σκοτσέζικης ιστορίας, τη Μαρία Στιούαρτ, τον Braveheart William Wallace, τον Rob Roy McGregor, τον ποδοσφαιριστή Dennis Lowe, τον Sean Connery, τον James Bond, με παραδοσιακές στολές κλπ. 12 συνολικά. Πολεμιστές, συγγραφείς κλπ. Ποιο είναι το κοινό στοιχείο? Ακουμπάνε τα πόδια τους σε κάποιο βάθρο. Ποιο είναι το βάθρο αυτό? Ένα ιωνικό κολονάκι ελληνικό. Και έχω μείνει κεραυνόπληκτος. Οι άνθρωποι δείχναν το σεβασμό τους και αναγνωρίζανε ποια είναι η βάση του πολιτισμού τους εκεί. Όταν το είπα εδώ σε κάποια ομίγυρη να το κάνουμε και εμείς στο αεροδρόμιο, επίτηδες το είπα, μου είπαν αυτό είναι kitsch. Είναι δυνατό να βάλουμε τον Μεγαλέξανδρο στο αεροδρόμιο, να βάλουμε τον Ηρακλή, να βάλουμε τον Αριστοτέλη, τον αυτό, αυτά είναι kitsch. Και όταν τους έδειξα τη φωτογραφία με το αεροδρόμιο της Γλασκόβης, φυσικά έπεσε σε υγεία σειρμάτου. Μάλιστα. Έτσι. Μου το έχεις πει. Α, στο είχα πει. Ωραία, μου το έχεις πει όταν είχε συμβεί. Και μάλιστα θα σου πω άλλη φορά κάτι πάνω σε αυτό. Μου είχες πει και το ότι και πού το έχεις πει. Ναι, εντάξει. Για να έχει σημασία. Όχι, στο λέω για να δεις δεν έχει σημασία. Όχι, έχει σημασία ότι οι άλλοι τιμούν την Ελλάδα. Το πρώτο γραμματόσημο που εκδίδει η Ιρλανδία όταν γίνεται δημοκρατία έχει μια αρχαία ελληνική άρπα. Με μια κοπέλα με αρχαία ελληνική που είναι το σήμα τους και στις μπύρες τους και ναι, παντού. Ναι, δείχνει, ας πούμε, σου λένε. Και εσύ εδώ πέρα πες μου εσύ πόσα γραμματόσημα με ελληνική άρπα, αρχαία ελληνική άρπα έχεις βγάλει. Δηλαδή, καταλάβεις, θέλω να πω, σε όλο τον κόσμο οι ελληνικής καταγωγής πληθυσμοί δεν λέμε Έλληνες. Να δώσουμε μια πληροφορία. Γιατί ρώτησα μια ανιψιά μου η οποία σπουδάζει μουσικολογία, μουσική. Και τη ρώτησα πόσα είναι τα αρχαία ελληνικά μουσικά όργανα. Φυσικά δεν αναφέρεται στη διδακταία ύλη. Είναι 146. Εξ αυτών γνωρίζουμε περίπου τα 100 πώς λέγονται και τι ήχο βγάζαν. Τα άλλα ούτε ξέρουν πώς τα λένε, ούτε τι ήχο βγάζαν. Δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο τέτοια ποικιλία μουσικών οργάνων που δείχνει αφενός την παλαιότητα, αφετέρου τη γνώση και την ποικιλία, και πραγματικά είναι ένας θησαυρός ανεκμετάλλευτος στη γνώση, και ακόμη και στην πανεπιστημιακή, αφού ρώτησα και δεν το ξέρω. Η οργανοποιία, ναι, η τέχνη της μουσικής οργανοποιίας δείχνει και συνάψεις εγκεφάλου. Βεβαίως, βεβαίως. Έτσι, βεβαίως. Δείχνει πόσες συνάψεις, όταν έχεις ένα όργανο, υπάρχουν λαοί που έχουν ένα όργανο, ναι, ένα κλαρίνο, ένα σουράβλι, και μένουν εκεί, είναι το εθνικό μας όργανο, λέει αυτό.
Και εδώ βέβαια τα έχω και με τους Ηπειρώτες που λένε το εθνικό τους όργανο είναι το Κλαρίνο. Μα το Κλαρίνο εμφανίζεται στην Ήπειρο το 1810. Πριν το 1810 δεν είχε μουσική Ήπειρο. Δεν εκφραζόταν. Όπως της Κρήτης, δεν είναι η λύρα. Το βιολί είναι το παραδοσιακό όργανο της Κρήτης. Μάλιστα. Έτσι, δηλαδή, κοιτάξτε λίγο πίσω. Υπάρχει κρητική άρπα. Τις Κυκλάδες, υπάρχει αρπιστής, τρίτη χιλιετία π.Χ. Ναι, γιατί θα μετρήσει 146, μην πει κανείς αρχή. Ναι, όχι. Θέλω να πω ότι δείχνει η οργανοποιία, επειδή κάθε όργανο έχει άλλη φιλοσοφία εντελώς. Άλλο σκάψιμο, άλλο δέντρο, άλλο ξύλο, άλλο λούστρο, άλλο νεύρο. Άλλο ήχο στο μυαλό. Άλλα μαθηματικά. Άλλα μαθηματικά πρέπει να ξέρει αρμονία, πρέπει να ξέρει μαθηματικά, πρέπει να ξέρει τονική. Δεκάδες γνώσεις, γεωμετρία. Δείχνει πώς δουλεύει το μυαλό για να, όπως έχεις, όπως η Ελλάδα είναι πολύρυθμος, έχει 10.000 χορούς, έχει χιλιάδες είδη λογοτεχνίας, έχει χιλιάδες είδη αρχιτεκτονικής. Έτσι και όπως είπες... Πώς το λέει αυτό το φοβερό βιβλίο σου για την Ήπειρο, σταμάτησε στο 5 που λες. Ναι, η Ήπειρος, η γωνιά που πέτρωσε στο 5. Ένα καταπληκτικό βιβλίο, το οποίο βεβαίως έχει εξαντληθεί, δεν υπάρχει. Και είναι τεράστια τα έξοδα για να επανεκδοθεί. Αυτά θα πρέπει να τα κάνει το Υπουργείο Πολιτισμού. Αλλά ΦΕΒ δεν μπορούμε να βρούμε ούτε εκείνον τον Υπουργό με το Πούρο που λέγαμε. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, το εφεύρημα των αγώνων, των Ολυμπιακών αγώνων, των Ισθμίων, των Πυθίων και των Νεμαίων, που έδειχνε και χρονομέτρηση, έδειχνε και σειρά, πηγαίνετε και από τους άλλους τώρα να τα πείτε και εκεί, ξαναβρεθείτε του χρόνου, μην προλάβετε σε ένα χρόνο να μαλώσετε και το να κοιτάξετε. Αλλεπάλληλες εκδηλώσεις, γιορτές, οι οποίες πραγματικά γεμίζανε το έτος. Ναι. Στο βιβλίο μου αυτό, το «Οι πρωτοέλληνες μηνύες», θα περιγράφω μέχρι σημείο κορεσμού. Πραγματικά και εγώ δεν ήξερα όταν ξεκίνησα την έρευνα αυτή, σε κάθε μικρή πόλη, σε κάθε πόλισμα το οποίο το ξέρουμε τώρα ως ερείπια, υπήρχε μια ζωντανή κοινωνία η οποία εκδηλωνόταν μέσα στο χρόνο κατ' επανάληψη με χορευτικά δρόμενα, με μουσικά όργανα, με οτιδήποτε. Πανηγύρια. Δηλαδή πολιτισμικό επίπεδο το οποίο δεν μπορεί να το φτάσει η σημερινή κοινωνία. Δεν μπορεί. Κάνουμε ένα πανηγύρι έτσι, σήμερα σε ένα χωριό. Όχι, γιατί θεωρούμε... μετήχανε πρώτα-πρώτα όλοι. Ναι. Δεν ήταν δηλαδή, όταν λέμε ότι υπήρχε θέατρο 10.000 θέσεων, ήταν 10.000 αυτοί. 15. Πήγαιναν όλοι. 15. Ναι. Έτσι, όπως το θέατρο που βρήκε στη Μικρά Ασία, στο βουνό επάνω. Αυτό που είχε και διάβολο. Ναι. Να το πούμε και αυτό. Υπάρχει. Όταν ο Γιώργος ο Λεκάκης έγραψε το βιβλίο του Ιάγνω στη Μικρά Ασία, είχε κάνει 3 ταξίδια στη Μικρά Ασία. Ντρέπεται να τα λέει, εγώ τα λέω. Λοιπόν, μεταξύ των άλλων που μου είχε διηγηθεί και το περιγράφει στο βιβλίο του, είναι ότι πήγε σε κάποιο όρος, ανέβηκε γύρω στα 2.000 μέτρα, 2000. Γιώργο, για να βρει ένα αρχαίο θέατρο ελληνικό, το οποίο ήταν χορταριασμένο και εγκαταλειμμένο. Πού ήταν αυτό, Γιώργο? Σε Σαγαλασσό. Σαγαλασσό. Αρχαίο θέατρο στον κόσμο. Περίπου στα 2.000 μέτρα υπάρχει αρχαιολογικός όρος και αρχαίο θέατρο. Χωρητικότητας 9.000 θεατών. Εκεί υπάρχει και βουλευτήριο 200 ανθρώπων, δηλαδή 200 βουλευτών. 10.000 άτομα. Τώρα τι μου είπες, Σαργαλασσός. Άλλη μία μηνιακή πόλη, διότι είπαμε σε προηγούμενη εκπομπή ότι όταν βλέπετε σος 2 σίγμα ως, η κατάληξη αυτής της πόλεως είναι μηνιακής προελεύσεως. Οι μηνίες παντού. Μα δεν έχουν, είναι στα 2.000 μέτρα υψόμετρο να κάνεις τέτοια κτίσματα. Καταρχήν εκεί δεν έχεις οξυγόνο. Μάλιστα. Πάνω από τα 1.200 μέτρα το οξυγόνο αλλά το αρχίζει και λατώνεται, με γεωμετρική πρόοδο παραπάνω. Δηλαδή το μυαλό δεν δουλεύει. Δηλαδή καταβάλλεσαι εύκολα, πέφτεις κάτω, πατήσεις και λες θα πάω μέχρι απέναντι. Όποιος έχει πάει Περού, όποιος έχει πάει Κούσκο, όποιος έχει πάει Μάτσου Πιτσά, τα ξέρει αυτά. Λες, έλα μωρέ, θα πάω να κάτσω μέχρι το παγκάκι, κουράστηκα. Που σημαίνει συνείδηση του λαού της συγκεκριμένης πόλης και περιοχής ότι μετέχει στο δρόμενο ελληνικής παιδείας. Ψυχή και σώμα. Μόνο οι μηνύες και φτάνουν στα 2.000 μέτρα. Φανταστείτε Όλυμπο, έτσι. Φανταστείτε στην κορφή του Ολύμπου να κάνει μια πόλη. Με θέατρο 10.000 θέσεων, με συντριβάνια, με βιβλιοθήκες, με πόλεις, με πλατείες, με ναούς, με αγάλματα αφιερωμένα στον Αλέξανδρο. Πολύ αργότερα, μόλις πέρασε από εκεί. Στα 2.000 μέτρα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν μιλάμε για έναν τυχαίο λαό.
Δεν μιλάμε για κάποιους που τυχαία το κάναν μια φορά, το πέτυχαν στο ερχομενό και μετά άντε δεν βαριέσαι. Το πέτυχαν στο Σέσκλο, στο διμήνιον εξ αυτών. Μιλάμε δηλαδή από εκατοντάδες έως χιλιάδες χρόνια. Και σε έκταση. Η Σαγαλασσός είναι στο κέντρο της Μικρασίας σχεδόν, έτσι. Είναι από την Ατάλεια. Στην Αφροδισιάδα κοντά. Όχι, λίγο, ναι, Καρία είναι, ναι, κοντά ας πούμε, αλλά την Ατάλεια έτσι που κάποιος ως να ξέρει, 110 χιλιόμετρα επάνω. Στην Αφροδισιάδα πάλι. Συνιστούμε να μπαίνετε στο ίντερνετ και να ψάχνετε τους χάρτες της Μικράς Ασίας, της κάτω Ιταλίας και της Βαλκανικής, ακόμη και κάτω της Λιβύης που τώρα γίνεται το ΣΟΣΕ, να βρείτε ονόματα και ίχνη αρχαίων ελληνικών πόλεων. Να δείτε την εξάπλωση, την πολιτισμική του ελληνισμού, όχι για να πάει να κατακτήσει, να σκλαβώσει, αλλά για να κάνει θεσμούς, να κάνει εμπόριο, να εξάγει πολιτισμό. Και αυτό το τιμούν όλοι αυτοί οι λαοί. Δεν είναι τυχαίο, ανέφερες πριν το Κούσκο. Αναφέρω στο βιβλίο μου για μία δικιά μας σύγχρονη Ελληνίδα φίλη, η οποία έχει κάνει περίπου 50 ταξίδια στο εξωτερικό, έχει εμπιστοικευτεί άπειρες χώρες. Μας είπε λοιπόν ότι στο Κούσκο επάνω οι Περουβιανοί ξεναγοί μιλάνε για κατασκευαστές αρχαίους Έλληνες, οι οποίοι ήρθαν από τον ουρανό, μια και στα βουνά δεν μπορούσαν να φανταστούν τα καράβια, ήρθαν από τον ουρανό πετώντας και φτιάξαν αυτά τα κυκλόπια τείχη που βλέπουν απάνω και δήθεν δεν ξέρουν ποιοι τα κατασκεύασαν επάνω στα βουνά. Και είναι η ίδια με την τυχοποιία του τάφου του Μηνία στον Ορχομενό, είναι η ίδια με την πύλη των Λεόντων στις Μικίνες. Τα πελασγικά σύγχυρα. Ψάχνουμε να βρούμε ποιοι είναι οι κατασκευαστές. Και το λένε οι ντόπιοι. Οι δικοί μας αρχαιολόγοι δεν το λένε. Όπως όταν περνά στην Τιτικάκα, πάλι στο Περού επάνω, οι ίδιοι άνθρωποι λες γιατί σχεδία, λέει γιατί τιμάμε τον Οδυσσέα που έφτασε εδώ. Ναι. Εσύ παθαίνεις ένα σοκ. Ναι. Και πρέπει να τον τιμάς με ένα καράβι που. Δεν αλλάζει το καράβι, που πάει είναι σχεδία. Κορμή. Ο Σουηδός καθηγητής ο Ίσαξον, ο οποίος έχει κάνει και εκεί πάνω έρευνες και στον Ειρηνικό, λέει ότι οι Μινωίτες δεν είναι ούτε οι πρώτοι, ούτε οι μόνοι που έφτασαν εκεί κάτω. Ναι. Καλά, έχει γράψει και ένα βιβλίο που λέει τα ελληνικά της Πολυνησίας και της Μικρονησίας. Πολυνησίας και λοιπά. Εκδόσεις. Σε επόμενα DVD αυτά δεν θα πούμε. Αυτό γιατί τέλειωσε ο χρόνος έτσι από ό,τι ακριβώς γι' αυτό το είδες. Λοιπόν, τελειώσαμε και εδώ, παιδιά. Να είστε καλά.